Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing. Past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. Drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 10ο παίχτη, στο μικρόφωνο Διονύσης Θαλασσινός, κοντά σας είμαστε μέχρι τις 6 η ώρα. Θα πούμε όπως και κάθε φορά τα σημαντικότερα νέα των ομάδων, τα σημερινά, καθώς έχει δισογραφία, έχουν βγει κάποια πράγματα. Περισσότερα νέα έχουν βγει τον Παναθηναϊκό σήμερα, βέβαια θα αναφέρουμε για τον Ολυμπιακό, όπου σήμερα ξεκινάει η EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός αγωνίζεται εναντίον της Μπασκόνια. Εντός έδρας, βέβαια δεν αγωνίζεται στο ΣΕΦ επειδή έχει τιμωρηθεί από πέρυσι, αγωνίζεται στο Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αύριο, θα πούμε το πρόγραμμα αναλυτικά της EuroLeague. Επίσης, είπαμε τη μέρα, Πέμπτη σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2017 και είναι ώρα να ξεκινήσουμε. Πανιόνιος δεν έχει κάποιο νέο σημερινό, δεν έχει βγει κάτι καινούριο δηλαδή. Θα συνεχίσει την προετοιμασία του κανονικά για το παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Περιμένουν κόσμο στο γήπεδο και ανέρυθροι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Είναι εξάλλου ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και ας πούμε τον Πανιόνιο και ας πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα τη Μπασκόνια, όπως είπαμε. Θα δούμε γενετικά το πρόγραμμα τη EuroLeague. Επίσης, θα δούμε... αρχικά θα ήθελα να πούμε ότι στην Μπασκόνια προπονητής είναι ο Μπριτζιόνι πλέον, ο οποίος είχε πέρυσι αγωνιζόταν, σταμάτησε την καριέρα του πέρυσι ο Αργεντίνος, 37 χρονών δεν κάνω λάθος, και ανέλαβε το τιμόνι της Μπασκόνια, θα ήταν ο νέος προπονητής της. Έφυγε ο προηγούμενος, ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, επίσης, όσον αφορά το Ολυμπιακό, εκτός θα είναι ο Σπανούλης. Ο Βασίλης Σπανούλης, επίσης πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Χάνει και αυτό το παιχνίδι ο αρχηγός του. Και πιθανότατα θα είναι εκτός και ο Ρόμπερτς, ο άλλος playmaker, ο οποίος δεν κατάφερε αναφότεροι να ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους. Οι υπόλοιποι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Αυτά και από τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, όπου υπέγραψε ο Οδυσσέας Λαχοδήμος την Μπενφίκα. Απομένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες, όπως είναι το ποσοστό μεταπόληση, το οποίο από ό,τι βγαίνει θα είναι χαμηλότερο από 15% που είχε αρχικά ακουστεί ότι θα είναι. Επίσης, ακούστηκε ένα σενάριο για... Μάλλον αυτό το πούμε μετά, δεν είναι τώρα της ώρας, αφορά τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επίσης βγήκαν τα χρέη της ΠΑΕ δημόσια, όπως και είχαν συμφωνήσει η διοίκηση ότι θα γίνει. Τα χρέη του Παναθηναϊκού είναι 34,7 εκατομμύρια ευρώ.
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος, ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΕ, Σταμάτης Γαρής, σε ραδιόφωνο. Επίσης και η ΠΑΕ έβγαλε ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση, όπου δίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία. Όταν λέμε αναλυτικά, δεν εννοούμε ατομικά σε ποιον παίχτη κτλ. Το πού, εννοεί και αναφέρονται γενικώς σε ρόστερ, σε αποχορηγίες, τα έσοδα, τα έξοδα της κάθε χρονιάς, όλες τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ. Μάλιστα, το πρωί είχαν βγει φήμες ότι, ότι τα χρέη είναι, εκτός από τα χρέη, τα που είναι 34 εκατομμύρια, είχαν βγει ότι ήταν 7 εκατομμύρια τα χρέη προς το Κοροπή, κοστάει Παναθηναϊκός για το προπονητικό του κέντρο. Και επίσης υπάρχει και ένα ομολογιακό δάνειο 12 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και αυτό είναι μέσα στα χρέη. Συνολικά ήταν 54. Αυτό βγήκε, διέψευσε ο κ. Σταμάτης Γαρής, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ομολογιακό δάνειο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ. Όπως επίσης και ότι τα 7 εκατομμύρια που βγήκαν, που ακούστηκε ότι χρωστάει η ΠΑΕ, δεν τα χρωστάει, αλλά έχουν πληρωθεί προσωπικά από τον Γιάννη Αλαφούζο, ώστε να καλυφθούν. Ώστε να, για το προπονητικό κέντρο, το απείλιο, αυτά 7 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω έχει αγοραστεί 10 εκατομμύρια, οπότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο 3 εκατομμύρια ευρώ. Όπου αυτό το θέμα το έχει αναλάβει προσωπικά ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το θέμα του προπονητικού κέντρου. Δηλαδή ότι θα το ξεχρεώσει, θα το αναλάβει εκείνος αυτό το έξοδο. Δεν έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Αύριο αγωνίζεται εκείνος με εναντίον της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Να πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου αυτό ήθελα να πω πριν, ότι ακούστηκε ένα σενάριο ότι διαφέρεται για τον Μπέρκ. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει πολύ βάση αυτό το συγκεκριμένο σενάριο που ακούστηκε, το δημοσίευμα. Καθώς ο Μπέρκ πήγε φέτος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, παίρνει πολλά χρήματα, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, 3 εκατομμύρια το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ μπορεί να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις και δεν ξέρουμε και αν ο παίχτης έχει τη διάθεση να ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα και να πάει σε άλλη ομάδα, έτσι, στον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, όπου αμείβεται πάρα πολύ καλά. Και τώρα πάμε και στην ΑΕΚ, όπου ενώ πήγαιναν όλα καλά για το γήπεδο, προχωράνε τα έργα. Υπάρχει μια κόντρα με το ΣΤΕ, Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει κόντρα με το Δήμο εδώ και πολύ καιρό, τον κύριο Βασιλόπουλο, η αλήθεια είναι. Βρίσκει εμπόδια η Ένωση, βέβαια τώρα πιστεύω θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει το χτίσιμο του γηπέδου. Και τώρα όσον αφορά ένα αγωνιστικό νέο, με Λόπες στην Ξάνθη ΑΕΚ, ο αριστερός μπακ απουσίαζε 2 αγωνιστικές, είναι καλά, είναι στη διάθεση του Μανώλου Χιμένου και το παιχνίδι με την Ξάνθη. Στη Ξάνθη αγωνιστή ΑΕΚ, να πούμε. Αυτά και για την ΑΕΚ, πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με EuroLeague. Oh,
half a road's untraveled. Weep not for sights unseen. May your love never end, and if you need a friend, there's a seat here alongside me.
επιστροφή στο 10ο παίχτη. Θέλω να πω κάτι που ξέχασα να το αναφέρω. Είχαμε πει πριν λίγες μέρες για την Αργεντινή που αγωνιζόταν και για τα τελευταία φάση των κομματικών. Αναφέραμε τα αποτελέσματα στην Ευρώπη, αλλά ξεχάσαμε να πούμε ότι η Αργεντινή κατάφερε και προκρίθηκε στο Μουντιάλ χάρη σε ένα hat-trick του Μέση, όπου νίξε και 3-1 την αντίπαλό της, που μου διαφεύγει τώρα ποια χώρα ήτανε. Και θα είναι αυτή στο Μουντιάλ τελικά. Θα είναι και ο Ρονάλντο, από ό,τι φαίνεται και ο Μέση, καθώς μια αγωνιστική πριν τελειώσει, στα προκριματικά. Δεν ήταν κανένας από τους δύο φαινομενικά, με βάση μορφολογίας. Αλλά την τελευταία αγωνιστική κατάφερε και η Πορτογαλία και η Αργεντινή αφότερες να προκριθούν στο Μουντιάλ. Εντάξει, στα σημαντικά παιχνίδια φάνηκε ότι ο Λιονέλ Μέση τράβει, πήρε την ομάδα πάνω στους ώμους του, την κουβάλισε και με 3 δικά του γκολ. Πολύ ωραία γκολ κάποια από αυτά. Ειδικά το τρίτο. Θα είναι στα προκριματικά, θα είναι μάλλον στην τελική φάση του Μουντιάλ. Αυτό έλειπε να λείπει η Αργεντινή, μια τόσο μεγάλη ομάδα, όπου υπενθυμίζω ότι το 2014 είχε πάει στο τελικό του Μουντιάλ στην Βραζιλία, αλλά είχε τηθεί στην παράταση από τη Γερμανία, χάρη σε ένα γκολ του Μάριο Γκέτσε. Παραλίγο έφτασε στην πηγή, αλλά δεν είχε νερό τότε. Ας φύγουμε από το Μουντιάλ και πριν πάω στην EuroLeague, θα ήθελα να πω ένα νέο που βγήκε πριν λίγο, όπου εκτός από τον έναν δράση που είχε συλληφθεί για τα επεισόδια, μάλλον για τον ξυλοδαρμό στον οπαδό Καραϊσκάκης στο μάτς εθνικής με τον Γιβραλτάρ, ταυτοποιήθηκε και ένας Αλβανός οπαδός του Ολυμπιακού για το ξύλο. Αυτό, δύο άτομα μάλλον έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας είναι ένας 26χρονος Έλληνας και ο άλλος είναι ένας 34χρονος Αλβανός, φίλος του Ολυμπιακού. Εντός της ημέρας αναμένεται να βγει ένταλμα σύλληψης τους, σύλληψη εναντίον τους. Λογικό μου φαίνεται. Λοιπόν, και αφού φύγουμε από το περιστατικό αυτό, ας πάμε στο EuroLeague που ξεκινάει σήμερα. Αναφέρουμε τα παιχνίδια που είναι σήμερα. Είναι 5 τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα. Στις 8 η ώρα, Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ. Η Ανατολού έχει λίγο αποδυναμωθεί, θα λέγα. Η Ρεάλ είναι κλασικά μια υπερδύναμη. Θα έχουμε μεγάλο σκορ, πιστεύω. Την ίδια ώρα, Τσέσεκα Μόσχα σε Αρμάνι Μιλάνο. Εδώ πιστεύω θα έχει εύκολο έργο Τσέσεκα Μόσχα. Η Αρμάνι πέρυσι ήταν η χειρότερη ομάδα τη διοργάνωση. Αν θυμάμαι καλά, όμως τελευταία τερμάτισε. Τελευταία ή προτελευταία. Και σε 9 η ώρα παίζει Μπάμπερκ Μακάμπι, Τελαβίβ. Ωραίο παιχνίδι και αυτό. Ολυμπιακό Μπασκόνια. Όπου, αν δεν κάνω λάθος, από φέτος δεν δείχνει παιχνίδια η ΕΡΤ. Έχει πάρει τα αποκλειστικά δικαιώματα η Νόβα. Όπου και το παιχνίδι του Ολυμπιακού και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα το δείξει η Νόβα. Στις 9 η ώρα σήμερα Ολυμπιακός, στις 10 αύριο Παναθηναϊκός. Και Ουνικάχα Μάλαγα, Φενέρμπαχτσε. Επίσης νομίζω ότι Φενέρ, παρόλο που έφυγαν μεγάλα αστέρια από το ρόστερ, όπως είναι ο Μπογκδάνοβιτς πήγε στο NBA, αλλά και ο Ούντοχ, και οι δύο πήγαν στο NBA. Έχει ακόμα κρατήσει κάποιους καλούς παίχτες. Ο Σλούκας θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο φέτος στην ομάδα. Ο Ντατόμε έμεινε από όσο ξέρω. Έχει κάποιους καλούς παίχτες. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας της EuroLeague με 3 παιχνίδια. 8 συνολικά παιχνίδια είναι, 16 ομάδες. Στις 8, δύο παιχνίδια, Ζαλγκίρις Κάουνας, Ερυθρός Αστέρας και Κίμκι Βαλένθια. Και στις 10, Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός, όπου σε αυτό το παιχνίδι Παναθηναϊκός δεν θα έχει κάποια απουσία, θα είναι και ο Λεκαβίτσιους. Πράγμα που ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Τζαβ Πασκουάλ, που θα τον έχει στη διάθεσή του, γιατί ο Λιθουανός, να πούμε ότι σε ένα αγώνα της εθνικής ομάδας Λιθουανίας έσπασε το χέρι του καλοκαίρι και πρόλαβε και έγινε καλά μέσα σε ένα μήνα και κάτι. Από την ώρα που το έσπασε, νομίζω έχει περάσει πάνω από ένας μήνας, λίγο παραπάνω. Θα είναι στη διάθεση του Τζαβ Πασκουάλ, του λύνει τα χέρια σίγουρα, καθώς ο Καλάθης δεν μπορεί να αγωνίζεται για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Χρειάζεται ένα παίχτη backup για να ξεκουράζεται. Ο Πολεκαβίτσος είναι αυτός που θα τον ξεκουράσει, playmaker. Και μια σούπα playmaker, ο αντίπαλος, αιώνιος αντίπαλος Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στα playmaker αυτή τη στιγμή. Πουσιάζει και ο Σπανούλης και πιθανότητα και ο Ρόμπερτς δεν θα είναι στον αγώνα. Δεν θα έχει πολλές επιλογές ο Γιάννης Φυρόπουλος για την περιφέρεια. Λογικά θα δούμε τον Μάντζαρη ως playmaker. Όπως τον είδαμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Διάρη είναι ο Γιάννης Μάντζαρης, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως playmaker. Ο Γκριν έχει φύγει. Από εκεί πέρα δεν ξέρω ποιον άλλον μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ίσως κάποιο άλλο διάρρη να σφαίρει και playmaker. Ο Ολυμπιακός με τις προσθήκες του, όπως έχουμε πει.
και ο Παναθηναϊκός, θα δούμε τι θα κάνουν. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, να νικήσουν και οι δύο, καθώς θέλουμε να πάνε στο Final Four και οι δύο αν είναι δυνατόν. Βέβαια αυτό είναι πολύ μακριά. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η EuroLeague θα είναι, θα είναι ένας όμιλος. Όλες οι ομάδες θα παίζουν όλοι με όλους μεταξύ τους. Υπάρχουν εβδομάδες όπου από τη δεύτερη εβδομάδα και όλα ξεκινάει, θα είναι διπλές. Διπλές εβδομάδες. Δηλαδή ένα παιχνίδι, ξέρω, Δευτέρα και ένα την Πέμπτη, κάπως έτσι, με τρεις μέρες διαφορά, δεν κάνω λάθος. Το ένα παιχνίδι από το άλλο. Δύσκολο αυτό, θυμίζει NBA. Βέβαια στο NBA μπορεί να παίζουν και τρία παιχνίδια τη βδομάδα και παραπάνω, σχεδόν κάθε μέρα παίζουν. Αλλά είναι σίγουρα κουραστικό για τις ομάδες, όπου αγωνίζονται και στα Σαββατοκύριακα στα πρωταθλήματά τους. Οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουν και τρία μάτς στην εβδομάδα, κάποιες αγωνιστικές. Πράγμα πολύ δύσκολο και ειδικά αν έχουν και δύσκολο πρόγραμμα. Οπότε είδα έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός αγωνίζεται δύο πρώτες αγωνιστικές εντός έδρας με Μπασκόνια και την δεύτερη αγωνιστική πάλι εντός αγωνίζεται. Με την Μπασκόνια στο κλειστό δύο ωράκια στο Ηράκλειο, να πεθυμίσουμε. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται εκτός με την Μπαρτσελώνα. Δεύτερη αγωνιστική εντός με την Μπάμπερκ. Και η τρίτη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική που είναι κοντά αυτές οι δύο, εκτός με τη ΣΚΑ Μόσχα στη Ρωσία. Δύο πολύ κοντινά δύσκολα παιχνίδια για τον εξάστερο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και με το θέμα της EuroLeague. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Thank you.
Επιστρέψαμε πάντα κοντά σας στο NSTV με τον 12ο παίχτη και θα ήθελα να διαβάσω την ανακοίνωση που έπανε Παναθηναϊκός σχετικά με τα χρέη, όπου όσοι ενδιαφέρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να την ακούσουν τώρα ή να τη διαβάσουν, που αναφέρει. Ενημέρωση επικονομικών στοιχείων. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός υλοποίησε σχετική ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, δημοσιοποιεί ενημερωτικό σημείωμα με θέμα ειδικότερη ενημέρωση επικονομικών στοιχείων. Επισημαίνει ότι σε αυτό δεν περιλαμβάνονται καθόλου προβλέψεις εσόδων που θα πρέπει να αντιστοιχηθούν στις μελλοντικές δεσμεύσεις σε βάθος τριετίας, π.χ. εισιτήρια, χορηγίες, δικαιώματα, αξιοποίηση ποδοσφαιρικού ρόστερ και άλλα. Θέμα: ειδικότερη ενημέρωση επικονομικών στοιχείων. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καταρτίζει και δημοσιεύει ελεγμένες απορκωτούς ελεκτές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αλλά και το πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κανονισμών της ΕΠΟ και της ΟΕΦΑ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός υποβάλλεται στο Γενικό Μητρό Ανώνυμων Εταιριών τις ελεγμένες αιτήσεις οικονομικές καταστάσεις, οποίες και αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο στην ΕΠΟ και στην ΟΕΦΑ, σύμφωνα με τον κανονιστικό πλαίσιο υποβολής, όπως αυτό ισχύει από τους παραπάνω οργανισμούς. Ειδικότερα παρατίθεται τα ακόλουθα. Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις ΠΑΕ στις 36 του 2012 ανέρχονταν στις 35,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν κατά 42% στις υποχρεώσεις ποδοσφαιρικού τμήματος, κατά 20% σε φορολογικές υποχρεώσεις και κατά 38% σε λοιπές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, 12,1 εκατομμύρια ευρώ προς ποδοσφαιρικό τμήμα με επιπλέον αναλογούντες φόρους ποσού 3,1 εκατομμύρια ευρώ, 8,8 εκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Σημειώνεται ότι ποσό ύψους 2,9 εκατομμύρια ευρώ αφορά σε ανταποδοτικές χορηγίες, 4 εκατομμύρια ευρώ σε λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις, 3,9 εκατομμύρια ευρώ προς φορολογικές αρχές, 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε ομάδες για την απόκτηση ποδοσφαιριστών και υπηρεσίες διαμεσολάβηση και 0,7 εκατομμύρια ευρώ σε αξιόγραφα. Οι μελλοντικές δεσμεύσεις που αφορούσαν στο ποδοσφαιρικό τμήμα σε βάθος διετίας ανέρχονταν σε 12,8 εκατομμύρια ευρώ με επιπλέον αναλογούντες φόρους να ανέρχονται στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Η ανακύκλωση των προϋσπραχθέντων μελλοντικών εισόδων ανέρχονταν στο ποσό των 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις ΠΑΕ στις 31/2017 ανέρχονταν σε 34,7 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν κατά 39% σε φορολογικές υποχρεώσεις, κατά 31% σε υποχρεώσεις ποδοσφαιρικού τμήματος και κατά 3% σε λοιπές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, 9,9 εκατομμύρια ευρώ προς φορολογικές αρχές, 7,5 εκατομμύρια προς το ποδοσφαιρικό τμήμα και με επιπλέον αναλογούντες φορούς ποσού 3,6 εκατομμυρίων, 6,8 εκατομμύρια σε προμηθευτές, σημειώνει το ποσό ύψους 1 εκατομμύριο αφορά σε ανταποδοτικές χορηγίες, 3,1 εκατομμύρια σε ομάδες για την απόκτηση ποδοσφαιριστών και υπηρεσίες διαμεσολάβησης, 1,7 εκατομμύρια σε λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις, 1,3 εκατομμύρια σε αξιόγραφα και 0,8 εκατομμύρια σε υποχρεώσεις χρήσης κηπαιδικών εγκαταστάσεων προηγούμενων ετών. Επίσης, οι μελλοντικές δεσμεύσεις που αφορούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα σε βάθος 2-3 ετών ανέρχονταν σε 16,4 εκατομμύρια ευρώ με επιπλέον αναλογούντες φορούς ποσού 11,5 εκατομμυρίων, καθώς και μελλοντικές δεσμεύσεις σε ομάδες για απόκτηση ποδοσφαιριστών 3,6 εκατομμύρια. Η ανακύκλωση των προϋσπραχθέντων μελλοντικών εσόδων ανέρχονται στο ποσό των 11,9 εκατομμυρίων. Επίσης, οι εισρωές περίοδου 1η 7η 2012-30 2017 ανήρθαν σε 100,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν σε 24,4 εκατομμύρια από δικαιώματα τηλεοπτικής αναμετάδοσης, 19,2 από χορηγίες και διαφήμιση, 16,1 από αλληλεγγύη από εμπορικές δραστηριότητες, 5,2 από αλληλεγγύη ΟΕΦΑ, 13 εκατομμύρια, από πώληση ποδοσφαιριστών, 11,6 από εισιτήρια απλά και διαρκείας, 6,1 από εμπορικές δραστηριότητες, 5,2 από ανακύκλωση προεξόφλησης εσόδων, 4,6 από λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες. Οι εγκουρές περίοδου 1 7 2012-30 2017 ανήρθαν σε 142,5 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν κατά 44% σε υποχρεώσεις ποδοσφαιρικού τμήματος, κατά 28% σε φορολογικές υποχρεώσεις και κατά 30% σε λοιπές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, 57,8 εκατομμύρια σε ποδοσφαιρικό τμήμα και λοιπούς εργαζομένους, 49,6 αφορούσαν ποδοσφαιριστές, προπονητές, λοιπό τεχνικό προσωπικό κλπ. Και 8,2 εκατομμύρια σε εργαζομένους και λοιπούς συνεργάτες.
39,3 εκατομμύρια προς φορολογικές ασφαλιστικές αρχές και αποδόσεις φόρων και τελών προς ποδοσφαιρικές αρχές, 34,9 εκατομμύρια προς φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές και 4,4 προς ποδοσφαιρικές αρχές. 16,4 για λειτουργικές δαπάνες, εξόφληση προμηθευτών γενικών δαπανών, εξόδα λειτουργίας και συντήρηση γηπέδων και λοιπόν εγκαταστάσεων. 12,8 εκατομμύρια σε ομάδες για την απόκτηση ποδοσφαιριστών, 7 εκατομμύρια για την διεκπεραίωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, 2,8 στον Παναθηναϊκό ΑΟ, το ένα στέχνη εδώ φαντάζομαι, 2,6 εκατομμύρια σε πειθαρχικές κυρώσεις, 2,1 για πληρωμή υποχρεώσεων χρήσης γηπεδικών εγκαταστάσεων προηγούμενων ετών και 1,7 εκατομμύρια για την αποκατάσταση τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Σημειώνεται ότι η επιβάρηση των φόρων είναι σχεδόν τυπλασιαστή λόγω των ιδιαίτερα επαυξημένων φορολογικών συντελεστών από το 2012 και μετά. Το εφισταμένο δυναμικό της ομάδος έχει βάθος 2-3 ετών. Έχουν δαπανηθεί σήμερα 7 εκατομμύρια ευρώ για το προπονητικό κέντρο Γιώργιος Καλαφάτης, ή αλλιώς το Απίλιον. Οι εισφορές περίοδου 1η 7η 2012 30 9η 2017 ανήλθαν σε 49,3 εκατομμύρια και αφορούσαν σε 41,5 εκατομμύρια σε εισφορές από το βασικό μέτοχο κύριο Γιάννη Λαλαφούζο και σε 7,8 εκατομμύρια ευρώ από εισφορές από λοιπούς μετόχους μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Σημειώνεται τέλος ότι ο βασικός μέτοχος έχει δηλώσει ότι πέραν των ανώτερων εισφορών θα εισφέρει επιπλέον στο βάθος των μελλοντικών δεσμεύσεων και για κάλυψη αυτών ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Εννοεί τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο ότι θα βάλει όπως είχε υποσχεθεί άλλα 20 εκατομμύρια για μελλοντικές υποχρεώσεις για χρέη. Δηλαδή, αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αναφέρει αναλυτικά τα έξοδα, τα έσοδα και γενικώς όλα αυτά που αφορούν τα χρέη. Επίσης, ας πάμε τώρα στο κύπελλο Ελλάδος, όπου ανακοινώθηκε πριν λίγο το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής από την ΕΠΟ, την 5η 26 Οκτωβρίου, για τον πρώτο όμιλο, ΟΦ Πλατανιάς, 5 και 4, και Απόλλωνος Μύρης, Ηρακλής. Όπα, συγγνώμη, αυτό το παιχνίδι δεν θα εξαρθεί, επειδή έκανα εγώ λάθος. Ο Ηρακλής δεν συμμετέχει στο κύπελο, είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Για το δεύτερο όμιλο, 3η 24 Οκτωβρίου, Λεβαδιακός Αιγινιακός, 5 και 4, Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, Απόλλων Πόντου ΠΑΟΚ, 7.30. Ο Απόλλων Πόντου είναι ο πρώην Απόλλων Καλαμαριάς, να πούμε. Για τον τρίτο όμιλο, 3η 24 Οκτωβρίου, Λαμία Καλυθέας, 7.30. 5η 26 Οκτωβρίου, Απόλλων Λάρισας ΑΕΚ, σε 7.30. Για τον τέταρτο όμιλο, 3η 24 Οκτωβρίου, Κέρκυρα Σπάρτη στις 3 η ώρα. 5η 26 Οκτωβρίου, Τρίκαλα Ατρόμητος στις 3. Πέμπτος όμιλος, 4η 25 Οκτωβρίου, Αχαρναϊκός Ολυμπιακός στις 3. 5η 26 Οκτωβρίου, Αστέρας Τρίπολης Κισαμικός στις 3 επίσης. Χανιά Κισαμικός, έχουν ενωθεί δύο ομάδες αυτές. Για τον έκτο όμιλο τώρα. Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, Εργοτέλης Ξάνθης στις 3 ώρες στο Παγκρίτιο. Πανετολικός Πασεραϊκός στις 5 και 4. Για τον 7ο όμιλο, 3η 24 Οκτωβρίου, Πας Γιάννα Πανηγιάλιος στις 3. Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, Άρης Πανιόνιος 5 και 4. Και για τον 8ο όμιλο, 3η 24 Οκτωβρίου, Αναγέννηση Καρδίτσας Παναθηναϊκός στις 5 και 4. Και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, ΑΕΛ Παναχαϊκή στις 5 και 4 στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Αυτό ήταν και το πρόγραμμα του κυπέλου, της δεύτερης αγωνιστικής μάλλον του κυπέλου. Επίσης, είχαμε όσον αφορά για το συλληφθέντα στον Πειραιά, είχαμε αποθέωση και συνθήματα υπέρ του, όπου ο 20χρονος οπαδός του Ολυμπιακού πήρε προθεσμία για αύριο να απολογηθεί, ενώ την ώρα που διεξεργόταν η απολογία, έξω από τα δικαστήρια οι υποστηρικτές πλάκωναν στο ξύλο έναν εργάτη, όχι μόνο πήγανε άτομα, αλλά πήγαν και να τον υποστηρίξουν κιόλας. Αυτό μου κάνει εντύπωση οι οπαδοί. Σήμερα, την Πέμπτη, σήμερα το μεσημέρι μάλλον, ο Γουσάνος οπαδός του Ολυμπιακού που συνελήφθη την Τετάρτη για τον ανελήξιο οργανωμό του οπαδού του Παναθηναϊκού στο Γιώργος Καρεσκάκης στο μάτς Εθνικής με τον Γιβραλτάρ, οδηγήθηκε στο εισαγγελέα του Πειραιά, όπου και παραπέφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί και πέρα τελικά, προθεσμία για αύριο, Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί για δύο βαρύτατα αδικήματα, αυτό της ληστείας της φανέλας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κακοκαιρματικού χαρακτήρα. Επίσης, το απίστευτο εδώ είναι ότι
Στο δικαστήριο, στο δικαστήριο Μέγαρο του Πειραιά υπήρχε πλήθος κόσμου, βρέθηκε εκεί για να τον υποστηρίξει. Άλλωστε, από χθες υπήρχε κινητοποίηση στις τάξεις του Ολυμπιακού, με ανακοινώσεις στα μίντια και συγκέντρωση στα δικαστήρια Πειραιά κτλ. Ο 20χρονος αποθεώθηκε μάλιστα και κατά την είσοδό του εισαγγελέα με τις χειροπέδες, όσο και κατά την έξοδό του. Οι οπαδοί φώναζαν το όνομά του ρυθμικά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, είχαμε και κρούσμα, πίστευτη, νέο κρούσμα βίας. Σε βάρος ενός εργάτη, υπήρχε ένα συνεργείο εκεί πέρα, το οποίο έκανε εργασίες στο ασανσέρ. Σύμφωνα με αυτούς τους μάρτυρες, ένας νεαρός από το συνεργείο βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μεταφέρει κάτι στο αυτοκίνητο και κατά λάθος ακούμπησε κάποιον από τους οπαδούς. Ο οπαδός του γύρισε και του λέει: «Ποιο κύριε τάδε?» Ο εργάτης φαίνεται ότι του απάντησε κάτι που τον εξόγησε ο οπαδός που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί πάνω του, οι οποίοι άρχισαν να τον χτυπούν αλίπητα με γροθίες και κλωτσιές. Πρέπει παραιτούσε να αναφερθεί ότι στο σημείο βρισκόταν και αστυνομικοί. Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των εργατών, τα όργανα της τάξης απλώς κατάγαν, δίχως να παρεβαίνουν. Να σημειωθεί ότι το θύμα του ξυλοδαρμού πήγε αργότερα στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση. Όχι μόνο είχαμε ποινή στο. Όχι μόνο είχαμε τον ξυλοδαρμό στο γήπεδο, αλλά είχαμε και αυτό το περιστατικό έξω από τα δικαστήρια του Πειραιά. Απίστευτο αυτό το περιστατικό, πραγματικά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε στο 10ο παίχτη και πριν ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, έχουμε ακόμα χρόνο. Πάμε να δούμε τις μεταγραφές που έγιναν φέτος στην φετινή EuroLeague. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την Ανατολού Εφές. Αποκτήθηκαν οι Josh Adams από την Αυτοντόρ, Μπρικάν Μπατούκ από την Ταρουσάφακα, Ρίκι Λέντα από την Μπασκόνια, Έρικ Μακόλουμ από την Γαλατασαράι, Μπροκ Μότουμ από την Ζαλγκίρις, Έντο Μούριτς από την Μπάμβιτ, Κρούνο Σιμών από την Αρμάνι Μιλάνο και Βλάντιμις Τίματς από την Μπεσίκτας. Είναι κάποιοι γνωστοί παίχτες μέσα εδώ, όπως είναι ο Καλή, όπως είναι ο Τίματς, όπως είναι ο Μακόλουμ. Έχει καλούς παίχτες και έμειναν στο ρόστερ οι Μπράιαν Ντάνστον, Ντέρικ Μπράουν, Ντόγκους Μάλμπαϊ, Μπέρεκ Ντεμίρ, Γκιτσάν Σαϊμπίρ και ο Νουράμπι Τιμ, προπονητής είναι ο Βέλιμ Περάσοβιτς, όπως ήταν και πέρυσι. Ας πάμε στην Αρμάνι Μιλάνο τώρα. Αποκτήθηκαν οι Λορέντζο Μπαρτόλι από την Ουράνια, Ντάνις Μπέρτανς από την Ρουσάφακα, Μάρκο Κουζίν από την Αβελίνο, Άντριου Γκάουντλογκ από την Μακάμπι, Αρτούρας Γκουντάιτς από την Λετούβος Ρίτας, Κόρι Τζέφερσον από την Αλάσκα Άσες, Αντρέα Λατόρε από την Τρεβίζο, Αμάθε Μπαγέ από την Πίτζιλι, Βλαντιμίρ Μίτσοφ από την Γαλατασαράι, Μπέζαμιν Όρντερ από την Βενέτσια, Μανουέλ Παστόρι από την Μπερναρέτζιο, Καλέπ Ταρζεύσκι από την Οκλαχώμα Θάντερ, του Οκλαχώμα από το NBA αυτός ο παίχτης, Τζόρνταν Θείοντορ από την Μπάμβιτ, Σιμόνε Βερσερίνα από την Μπερναρέτζιο και Πάτρικ Γιάνγκ από τον Ολυμπιακό. Επίσης, όχι τόσο, δεν είναι όλοι γνωστοί, πολλές αναφέρες στον Αρμάνι, δεν είναι όλοι γνωστοί, έμειναν οι Αβούντου Άμπας, Ζόραν Ντράγκιτς, Σιμόνε Φονέγκο,
Επίσης, Φοντέγκιο με συγχωρείτε. Μάντας Καλιέτης, Νταβίτε Πάσκολο και Αντρέα Τσιτσαρίνη. Προμοντής είναι ο Σιμόνε Πιαντζιάνι στην Αρμάνη. Πάμε τώρα στην Πασκόνια. Αποκτήθηκαν στον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού, με συγχωρείτε. Ο Ντανιέλ Μπορντινιόν, την Παχία. Πατρίσιο Γκαρίνο, του Ορλάντο Μάτζικ. Τζέισον Γκρέιντζερ, του Ανατολού Εφές. Μαρσελίνο Βουέρτας από την Ουνικάχα. Μακ Τζάνικ από τη Λοκομοτίβ. Ιβάν Μαρτίνεθ από την Φουνταθιόν. Τζόρταν Μαγκρέ από του Cleveland Cavaliers. Βισέν Πουαριέ από την Μπάρι Λεβαλουά. Γιάννη Τίμα από τη Zenit. Λούκα Βιντό από την Κίλμες. Και Λούκα Ζιμπέτσι από τη Φλαμέγκο. Εδώ δεν έχουμε τόσους γνωστούς παίχτες. Μόνο ο Βέρτας ήταν γνωστός. Έμειναν οι Ροντρίγκο Μπομπουά, Γιώανες Βόντγκμαν, Τορνίκε Σεγγέλια και Ιλμάνε Διόπ. Προπονητής είναι ο Παύλο Πριχιόνι πλέον, όπως είπαμε και πριν. Στη Μπάμπερκ τώρα αποκτήθηκαν οι Ντάνιελ Χάκετ, τον Ολυμπιακό, Ρίτσαρτ Χίκμαν από την Αρμάνι Μιλάνο, Κουίνσι Μίλα τη Μακάμπη, Λούκα Μίτροβιτς τον Ερυθρό Αστέρα, Όγκουστιν από την Ράτιο Φάρμ. Μπρους Τέιλορ την πάγε Μονάχου. Έχουμε εδώ καλούς παίχτες και ο Χάκετ είναι καλός. Παόλο που είχε το σοβαρό τραυματισμό πέρυσι που δεν αγωνίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Και ο Χίκμαν είναι καλός και ο Μίλεν είναι καλός. Και ο Μίτροβιτς είχε καλή χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα. Έμειναν οι Μάου Ντολό, Λούι Ολντέ, Πάτρικ Χέκμαν, Ντάνιελ Κεπελέρ, Αλεξέι Νίκολιτς, Λέον Αντόσεβιτς, Λούκα Στρέιτζερ, Νίκο Ζήσης βέβαια και Έλια Χάρης. Προπονητής ο Αντρέα Τρινκέρι, όπως ήταν και πέρυσι. Στον Ερυθρό Αστέρα, τώρα που το καλοκαίρι ακουστήκανε πολλά σενάρια ότι δεν θα συμμετέχει γιατί είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να βρει τα χρήματα γιατί να πούμε ότι για να συμμετέχει μια ομάδα σε EuroLeague πρέπει να έχει το απαιτούμενο budget. Είναι ένα όριο που πρέπει να έχει ένα ποσό ως budget για να μπορεί να παίζει EuroLeague. Αν δεν έχει αυτό το νούμερο που πρέπει, αγωνίζει στις πιο χαμηλές κατηγορίες που είναι το basketball, το Champions League και το, το EuroCup. Αποκτήθηκαν οι Πέρο Άντιτς από τη Φενεμπαχτσέ, Ντράγκαν Άπιτς από την Μπέρογκραντ, Ντεγιάν Νταβιντόβατς από την Μπέογκραντ, Στέφαν Τζότζεβιτς από την Ψουνέους, Τζέιμς Φελντέιν από τον Παναθηναϊκό, Στέφαν Γιάνκοβιτς από την Μπάι Χόκς, Νίκολα Γιοβάνοβιτς από την Γουέτσεσε Σνίκς, Μάρκο Κέσελ από την Οστάνδη, Στέφαν Λαζάρεβιτς από την Μπέογκραντ, Ματία Λεσόρ από την Αντέρ, Νίκολα Ραντίσεβιτς από την Ρεάλ Μπέτις και Τέιλορ Ρότσεστι από την Λοκομοτίβ. Λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν είναι περισσότεροι γνωστοί παίχτες. Μόνο ο Φελντέιν και ο Άντιτς είναι πιο γνωστοί. Ο Φελντέιν είναι στον Παναθηναϊκό πέρυσι, ο Άντιτς Φενεμπαχτσέ. Έμειναν οι Μίλκο Μπιέλιτσα, Όγνιεν Ντόμπριτς, Πέτρα Ραγκίσεβιτς, Νεμάνια Ντράγκουμπιτς, Ράνκο Σίμοβιτς, Μπόρις Ασίμανιτς και Μπράγκο Λάζιτς. Προπονητής είναι ο Ντούσαν Αλίμπιεβιτς. Έχει αλλάξει προπονητή. Πάμε σε τσεκά τώρα. Αποκτήθηκαν Will Κλάιμπερ από την Ζαροσάφακα, ο Θέλο Χάντερ από τη Ρεάλ, Αλεξάνδρο Χομέγκο από τους νέους, Άλα Μακίεφ από την Αυτοντορ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ από τη Φιλαδέλφεια Σίξερς, επέστρεψε ο παίχτης από το NBA, ύστερα από μία χρονιά εκεί, και Λέο Βέστερμαν της Αλγκύρης, καλές μεταγραφές εδώ για την ομάδα της Μόσχας, και έμειναν οι Σεμένα Ντόνοφ, Κόρι Χίγκινς, Μίκα Ρικουλάγκιν, Νικίτα Κουρμπάνοφ, Νάντο Ντεκολό, Παύλ Κορόμποφ, Βιτάλι Φριτζόν, Κάιλ Χάινς, Βίκτορ Χριάπα και Αντρέι Βοροτσέβιτς, προπονητής εννοείται ο Δημήτρης Τούδης από πέρυσι, δεν άλλαξε προπονητή. Η Μπαρτσελόνα τώρα, αντίπαλος του Παναθηναϊκού, απέκτησε τους Μαρκ Γκαρσία από τη Ρεάλ Μπέτις, Άνταμ Χάγκα την Μπασκόνια, Τόμας Ερτέλ από την Εφές, Ρόντιον Κούρουξ από την δεύτερη ομάδα, Σέρχι Μαρτίνες από τη δεύτερη ομάδα, Αντριέν Μοερμάν από την Ρουσάφακα, Πιέρο Ριόλα τη Βαλένθια, Φιλ Πίρση από τους Σάντα Κρούζ Βόριορς, Ρακίμ Σάντερς από την Αρμάνι Μιλάνο, Κέβιν Σεραφέν από τους Ιντιάνα Πέισερς, το NBA, Ρόλαντ Σμιτς από τη Φουέλα Μπράδα και Τζάστιν Ντόλμαν από την Εφές. Πολύ καλές μεταγραφές για την Μπαρτσελόνα εδώ. Ο Χάγκα είναι καλός, ο Ερτέλ είναι πολύ σημαντική προσθήκη, αλλά και ο Ντόλμαν. Έμειναν οι Βίκτορ Κλαβέρ, Πίτερ Κόπονεν, Τάιρ Ράις, Πάο Ρίμπας, Αλεξάνδρ Βεζέκοφ, Άντε Τόμιτς και Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Προπονητής είναι ο πρώην προπονητής της Μπασκόνια, Σίτο Αλόνσο. Πήγε εκεί πέρα, πήρε τη θέση του Μπαρτζόκα. Όσον αφορά το Ναβάρο, είναι περίεργη λίγο
περίεργη λίγο, στο πούμε έτσι, η ανανέωση συμβολέου του, καθώς ανανέωσε, αν θυμάμαι καλά, για 10 χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα είναι στο ρόστερ. Έχει σταματήσει από όσο ξέρω. Θα είναι σε άλλο πόστο. Θα μένει να το δούμε όμως. Μπορεί και να αγωνιστεί και να είναι κανονικά για αυτή τη χρονιά. Δεν το γνωρίζω αν είναι και φέτος τελικά. Για τη Φενέμπαχτσε αποκτήθηκαν η Μάρκο Γκούντουριτς, Ερυθρό Αστέρα, Σινάλ Γκιουλέρα από την Γαλατασαράη, Νίκολα Μέλι από την Μπάμπερκ, Τζέσον Τόμψον από την Σάντον Golden Stars και Μπραντ Γουάναμέικερ από την Νταροσάφακα. Λίγες και καλές προσθήκες εδώ. Έμειναν οι Αχμέτ Ντουβελιόγλου, James Νάναλι, Λουίτζι Ντατόμε, Μπόμπι Ντίξον, Μπάρι Χέρσεκ, Νίκολα Κάλινιτς, Κώστας Λούκας, Γιάν Βέσελη, Μέλι Μαχμούτογλου και Εγκεχάν Αρνά. Προπονητής ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εννοείται, πέρυσι κατέξε την Euroliga. Για τη Χίμκι αποκτήθηκαν οι James Anderson, Ταρουσάφακα, Άντολι Γκίλ, Γεσίλ Γεσούν, Τάιλερ Χάινεκατ, Ανατολού Εφές, Τσάρλς Τζέγκινς από τον Ερυθρό Αστέρα, Στέφαν Μάρκοβιτς από τον Ζενίτ, Τόμας Ρόμπινσον από τους Lakers, Μάκολμ Τόμας από την Ζιλίν Τάικερς και Αντρέι Ζούμπγκοφ από την Λοκομοτίβ. Και έμειναν Μάρκο Τοντόροβιτς, Βάιτσεσλαβ Ζάιτσεφ, Αλεξέι Σβέντ, Δημήτρη Σοκόλοφ, Έγκορ Βιάλτσεφ και Σεργέι Μόνια. Προπονητής ο Γιώργος Μπατζόκας εδώ, πήγε στη Χίμκι, έφυγε την Ισπανία, πήγε στην Ρωσία, στη ρωσική ομάδα. Το μεγάλο αστέρι ο Αλεξέι Σβέντ που είχε τρομερό EuroCup σε τρομερή κατάσταση. Πήγε να πάρει μόνο στη διοργάνωση για τους Ρώσους, δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ. Επίσης, είπαμε για τη Φενέρ ότι έχει τον Κώστας Λούκα, ο οποίος δεν αναφέραμε ότι είχε επίσης εξαιρετικό Eurobasket. Βοήθησε πάρα πολύ την εθνική μας ομάδα, αλλά δεν έφτανε αυτό. Χρειαζόταν και άλλοι παίχτες. Για τη Μακάμπη αποκτήθηκαν οι Γιώναν Μπόλτεν, ελεύθερος, James Cohen, Μακάμπη Άνστος, Norris Cole, Oklahoma Thunders, John Di Bartolomeo, Μακάμπη Χάιφα, Pierre Jackson, Detroit Pistons, DeAndre Kane, Real Betis, Καρά Μασούρ, Μπνέχε Τζέλια, Ατσιόμ Παραχούς και Ούνιξ Καζάν, Μικαέλ Ρος, Ντέσον Τόμας, Αλεξ Τάιος και Γιώργο Ζούσμαν. Έμειναν ο Ζέγκεφ και ο Ντέιβιτ Σμιθ. Προπονητής είναι ο Νέβερ Σπάχια. Για τον Ολυμπιακό τώρα. Αποκτήθηκαν ο Γιώργος Μπόγρης από την Τενερίφη, ο Τζέις Μακλίν από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μπρέαν Ρόμπερτς από τη Σάρλοτ Χόρνετς, ο Γιάννης Τρέλνιεξ από την Μπρούς Μπάμπερκ, ο Χόλις Τόμσον από τους Όστιν Σπέρς και ο Κιμ Τιλί, τη γη αλλιώς, από την Μπασκόνια. Όλοι αυτοί θα αγωνιστούν. Ο Μπόγκρις δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα. Ο Ρόμπερτς θα αγωνιστεί. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει λεπτά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα τους δούμε. Έμειναν Νικός Παπα-Νικολάου, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Αγραβάνης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Βαγγέλης Μάτσαρης, Γιώργος Πρίντεζης, Βασίλης Πανούλης και Νίκος Αρσενόπουλος. Προπονητής ο Γιάννης Φερόπουλος. Για τον Παναθηναϊκό τώρα αποκτήθηκαν οι Θανάσης Αντετοκούμπο από την Ανδώρα, Ζακ Όγκαστ από την Ουσάκ, Μάρκους Ντέιμον από την Γκαζιαντέπ, Λούκας Λεκαβίτσιος από την Τζαλγκίρις, Μάντελο Τζέσκι από τον Ολυμπιακό, Κωνσταντίνος Μίτογλου από την Wake Forest και ο Ιαν Βουγιούκας από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν. Ο Μάντελο Τζέσκι, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, βέβαια είχε ένα χρόνιο πρόβλημα τραυματισμού, φέτος δείχνει ότι είναι καλά, δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Βέβαια υπάρχει ειδικό στο συμβόλαιο που αναφέρει ότι αν τυχόν ξανατραυματιστεί πάλι σε αυτό το σημείο αποδεσμεύεται αυτόματα, δεν χωρίς κάποιο κόστος για τον Παναθηναϊκό. Και έμειναν οι Casey Rivers, Chris Singleton, Νίκα Λάθης, Γιώργος Καλαϊτζάκης, Λευτέρης Μποχορίδης, Νίκος Παπάς και James Gies, προπονητής ο Τσάβι Πασκουάλ. Για τη Real τώρα αποκτήθηκαν οι Facundo Καμπάτσο, Φαμιάν Κοζέρ, Όγνιε Κούσμιτς, Σαντιάγκο Γιούστα και Τσέισον Ράντλ. Έμειναν οι Άντωνι Ράντολφ, Λούκα Ντόντσιτς, Τζέφερι Τέιλορ, Τρέι Τόμκινς, Γουστάβο Αγιόν, Γιώνας Μασιούλης, Ρούντι Φερνάντεθ, Τζέισι Κάρολ, Σέρχιο Γιούλ, Φελίπε Ρέγγες και Ντίνο Ράντονιτς. Επίσης πολύ καλή ομάδα εδώ έχει και φέτος η Ρεάλ. Προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν ο Πάμπλο Λάσο, συνεχίζει κανονικά. Για την Ουκά Χαμάλαγα αποκτήθηκαν James Όκουστιν, Ρέι Μακόλουμ, Ντράγκαν Μιλοσάριεβιτς, Ιγνάσιο Ρόσα, Γιώργη Σερμαντίνη και Μωράγιος Λουάντε. Έμειναν Τζέφρι Μπρουκς, Χέσους Καμπαλιέρο, Άλβερ Ντίας, Ντάνιελ Ντιέφ, Χωσέ Λουίσι Μπάνιεφ, Ντένιελ Μούσλι, Βίνι Όκουρ, Άνταμ Βαζίνσκι, Νεμάνια Νέντοβιτς και Κάρλος Σουάρεθ. Προπονητής ο Χουάν Πλάθα, που ήταν και πέρυσι ο Ισπανός. Για τη Βαλένθια αποκτήθηκαν οι Αλμπέρτο Αλμπάλδε, Άρον Ντόργεμπανκ, Έρι Γκριν του Ολυμπιακού,
Ντρίβγκι Κλίασον, Πέδρο Γιόμπαρτ, Τιμπόρ Πλάις, Αντρές Ρίκο και Λατάβιος Βίλιαμς, και έμειναν οι Ζωάν Σάστρε Μωρό, Ουίλ Τόμας, Αντουάν Διό, Φερνάντο Σάνε Μετέριο, Γιγέμ Βίβες, Μπόγιαν Νούμπλεβιτς, Ρωμέιν Σάτο, Σαν Φαν Ροσόμ και Ραφάν Μαρτίνες. Προπονητής ο Χεζούς Βιντορέτα. Η Βαλένθια, η οποία να πούμε ότι φέτος, μάλλον πέρυσι, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας, που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια να το πάρει διαφορετική ομάδα από Μπαρσελόνα και Ρεάλ. Ήταν η Βαλένθια, έκανε την έκπληξη. Πήρε σε πέμπτο παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτης και συμμετέχει κανονικά στην φετινή Euroleague. Και πάμε και στην τελευταία ομάδα, στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Αποκτήθηκαν η Μαρτίνα Σαρλάουσκας, Ντι Μπρόστ, Μπράιαν Ντέιβις, Βασίλη Μίτσιτς, Μαρτίνα Σάγιους, Άλεξ Τουπάν και Άρον Γουάιτ. Και έμειναν η Αντάνας Καβαλιάουσκας, Αρτούρα Μιλάκνης, Κέβιν Πάνκος, Πάολης Βαλίσκας, Κίτσι Μασιούλης, Εντγκάρα Σουλανόβας και Παόλιος Γιανκούνας. Προπονητής είναι ο Σανώνης Γιασκεβίτσιους, όπως και πέρυσι, αφού σταμάτησε την καριέρα του Γιασκεβίτσιους. Ξεκίνησε μάλλον μαθήματα προπονητικής, έγινε προπονητής. Έχει ακουστεί τον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση του Αργύρη Πεδουλάκη. Τελικά είναι στην πατρίδα του, στην Λιθουανική Ζαλγκίρις. Αυτά ήταν τα παρεδόσια των ομάδων της EuroLeague. Επίσης, να πούμε κάτι τελευταίο. Ο Άρης, χτες που αγωνιζόταν, ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα για το Champions League της FIBA, όπου νίκησε την Ζιελόνα Αγκόρα με 70-64, χάρη σε ένα μεγάλο τρίποντο στο τέλος του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, ένας παίκτης που πήρασε από τον Ολυμπιακό παλαιότερα. Με το δεξί μπήκε ο Άρης, σχέση με τον Μπάου και την ΑΕΚ, οποίοι ξεκίνησαν με ήττα τη διοργάνωση. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.